Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Βάσια Τρυφίλη. Πάμε προηγουμένως να συνδεθούμε με τον Οδυσσέα Μητσόπουλο που βρίσκεται στο θεραπευτήριο στην Κλινική Υγεία. Εκεί νοσηλεύεται ο Πέτρος Φιλιππίδης. Να μάθουμε από το ρεπορτάζ τι νεότερα έχουμε. Οδυσσέα μου. Σύση, γεια σας και πάλι. Έχουμε τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση της υγείας του γνωστού καλλιτέχνη. Μιλήσαμε με άτομα από το πολύ στενό του κύκλο, από το στενό του περιβάλλον, το οποίο τι μας μετέφερε. Μας είπε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης αυτή τη στιγμή συνεχίζει τις ιατρικές εξετάσεις και δεν υπάρχει σαφή εικόνα για το πότε θα βγει από την κλινική. Δεν υπάρχει σαφή εικόνα για το πότε θα πάρει εξιστήριο και θα μεταβεί στο σπίτι του. Να σας θυμίσω επίσης κάτι πολύ βασικό. Όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε πιο παλιά του συνέντευξη, είχε ένα θέμα με την καρδιά του. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι έχει υποκείμενο νόσημα. Αυτό προϋποθέτει τους γιατρούς να του κάνουν περαιτέρω εξετάσεις και να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί σχετικά με την εξέλιξή του. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται, εκτός απερίπτου, τις επόμενες ημέρες να συνεχίσει να βρίσκεται ακριβώς στο νοσοκομείο πίσω μου. Μάλιστα, άρα δεν έχουμε εικόνα για το πότε θα βγει από το υγεία. Αλλά δεν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό. Ακριβώς, αυτή δεν υπάρχει σαφή εικόνα. Είναι υπό έλεγχο ακριβώς. Να σας θυμίσω ότι είναι η τέταρτη μέρα νοσηλείας του Πέτρου Φιλιππίδη, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης εισήχθη εδώ στην ιδιωτική κλινική. Είναι συνέχεια μαζί του η σύζυγός του. Δεν μπορεί να τον επισκεφθεί κανένα άτομο από το οικογενειακό του κύκλο, αλλά και από τον επαγγελματικό του κύκλο, λόγω COVID, όπως συμβαίνει σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές και σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Εμείς παρακολουθούμε στενά την υπόθεση. Αυτή η πληροφορία που έχουμε τη δεδομένη στιγμή είναι ότι ο γνωστός καλλιτέχνης δεν αναμένεται να βγει μέσα στις επόμενες ώρες από την ιδιωτική κλινική. Παρ' όλα αυτά μας κάνει εντύπωση, παιδιά, ότι δεν έχει βγει και ένα ιατρικό ανακοινοθέν, γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ γνωστό δημοφιλή σκηνοθέτη, ηθοποιό, που θα περιμέναμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δηλαδή συνήθως μετά από μία μέρα, δύο μέρες βγαίνει κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες για να γνωρίζει και ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Οδυσσέα.